έχουμε στο στούντιο εδώ και θα μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι γυμναστής, είναι προπονητής κολύμβησης στον Ποσειδών, εδώ στην Κατερίνη. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θα μιλήσουμε για το 5ο Summer Fun Cup. Το Σωστά. οποίο είναι μια δράση του Ποσειδώνα, αλλά θα μιλήσουμε και για τον Ποσειδώνα Κολύβηση με την ευκαιρία αυτή. Θα κλείσουμε την εκπομπή λίγο νωρίτερα από το συνηθισμένο, διότι υπάρχει μια υποχρέωση. Πιστεύω να μείνετε, να σας αρέσουν τα θέματα που έχουμε και ξεκινάμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη να μας πει τι είναι το 5ο Summer Fun Cup που διοργανώνουν οι Πειρατές και ο Ποσειδών. Καλησπέρα για ακόμη μια φορά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι πολύ σημαντικό της ημέρας μας να ακούγεται μια φωνή του αθλητισμού και της παιδείας. Οι Πειρατές λοιπόν. Οι Πειρατές, πριν 5 χρόνια πάρθηκε η ιδέα, είναι κάτι ξεχωριστό, το οποίο σε συνεργασία υπό την αιγίδα του Ποσειδών, σε συνεργασία με διάφορους προπονητές σε διάφορους τομείς, προπονητική, κολύμβηση, ποδόσφαιρο, ψυχοκινητική, δημιουργήσαμε ένα αθλητικό fan club. Το φαν μέσα σε παρένθεση, γιατί είναι πολύ σημαντικό, θα το αναλύσω μετά. Το φαν, το οποίο σημαίνει διασκέδαση. Διασκέδαση, γιατί παιδί χωρίς παιχνίδι δεν υφίσταται, δεν ταιριάζει, δεν πάει μαζί. Οπότε στο Β' ΔΑΚ, στο δεύτερο δημοτικό αθλητικό κέντρο, μαζευόμαστε. Ξεκινάμε από τις 18 Ιουλίου. Ιουνίου. 18 Ιουνίου, Ιουνίου, έτσι. Συγγνώμη, ναι. Βλέπω εδώ μέχρι 2 Αυγούστου. Μέχρι 2 Αυγούστου. Είναι διάφορες περίοδοι που το κάνουμε, κατά εβδομάδα. Είναι σαν κατασκήνωση. Σκεφτείτε κάτι σαν κατασκήνωση, το μόνο που δεν γίνεται είναι να μην κοιμούν τα παιδιά σε εμάς. Μια κατασκήνωση μέσα στην πόλη. Μέσα στην πόλη. Ένα περιβάλλον στο Β' ΔΑΚ, το οποίο είναι ανακαινισμένο, όπως γνωρίζετε, σε όλους τους τομείς του. Τέλειο περιβάλλον τα παιδιά, με ασφάλεια, το σημαντικότερο. Στη συνεργασία λοιπόν με προπονητές, δημιουργήσαμε αυτό το αθλητικό fan club, το οποίο λαμβάνει χώρα το πρωί, ώρα προσέλευση έχουμε 7.30 με 9. Για κάποιους γονείς που θέλουν να ξυπνήσουν, να πάνε στη δουλειά τους πιο νωρίς, να έχουν αφήσει τα παιδιά τους. Και 9 ώρα ξεκινάνε οι δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες τώρα έχουν χαρακτήρα και αθλητικό, και εκεί δεν μπαίνει τώρα το fan club που είπαμε, έχει και ψυχολογικό χαρακτήρα. Λοιπόν, αυτά ενδιαφέρουν, θέλω να ακούσω κόσμο. Για να δούμε τι κάνετε. Με διάφορες δηλαδή εξορμήσεις σε βουνό, σε πισίνες, στο πλατανόδασος, με διάφορες ψυχοκινητικές ασκήσεις, θα λέγαμε, υπάρχει ένα πρόγραμμα καθημερινό που βγαίνει, βοηθάμε στα παιδιά να επικοδομητικά να περάσουν τον χρόνο τους. Μέσα από τον αθλητισμό, ξαναλέω, βρίσκουμε δίωδο στο να ξεπεραστούν διάφορα εμπόδια, διάφορα προβλήματα. Είναι σημαντικό δηλαδή να φύγουν τα παιδιά από την τηλεόραση, από το PlayStation, έτσι ακριβώς, από τα παιχνίδια, έτσι ακριβώς, από το Facebook, γιατί πλέον σε πολύ μικρή ηλικία έχουμε και τα κοινωνικά. Να κάνουν τις παρέες, έτσι, να κάνουν φίλους. Να κάνουν παρέες, να κάνουν φιλίες και να περάσουν καλά. Περνάμε και εμείς ήδη καλά μέσα σε αυτό, οπότε εγώ δεν το βλέπω σαν δουλειά. Δεν το θεωρώ σημαντικό ότι δουλεύω. Σημαντικό αυτό. Περνάμε και εμείς καλά. Βέβαια, τα πάντα γίνονται με ασφάλεια. Είμαστε 6-7 προπονητές. Πολύ σημαντικό αυτό. Η εμπιστοσύνη των γονιών είναι αμέριστη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για 5η συνεχή χρονιά μας εμπιστεύονται. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλό. Δημιουργούμε κάτι καλό, κάτι όμορφο. Και να πω, επειδή έχω παρακολουθήσει τα προηγούμενα χρόνια αυτή τη δράση, ότι έχετε πολύ μεγάλη συμμετοχή, έτσι. Είμαστε καλά, ναι, είμαστε πολύ καλά. Διάφορες ηλικίες, από 6 ετών μέχρι 13. Δημιουργούμε γκρουπάκια και κάνουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε, αυτό που σπουδάσαμε να κάνουμε. Τα παιδιά που έρχονται χρειάζεται να έχουν κάτι μαζί τους, φαγητά, τι έχουν. Καλό θα είναι αναλόγως το πρόγραμμα. Εμείς, επειδή καθημερινά, κάθε εβδομάδα βγαίνει το πρόγραμμα αναλυτικά καθημερινό, ο γονιός παίρνει το πρόγραμμα μαζί του. Οπότε γνωρίζει εκ των υστέρων ποια θα είναι η ακολουθία των δραστηριοτήτων. Αν έχουμε πισίνα, θα πρέπει να φοράει μαζί του, να έχει μαζί του μαγιό, ναι, παντόφλες. Αν έχουμε δάσος, να έχουμε αθλητικό παπούτσι, κάποιο καπέλο, μια αλαξιά, ρούχα, κάλτσες, γιατί κάνουμε διάφορα κόλπα σε ποταμάκια και σε περάσματα. Κολατσό, καλό θα είναι να έχει μαζί του κάτι το παιδί. Μένα μου αρέσει γέμμα. Αυτό που λέγατε πέρσι στα παιδιά, κάθε μέρα να έχουν και από ένα φρούτο. Ένα φρούτο, έτσι. Εκεί θέλω να καταλήξω, ότι το κολατσό πρέπει η τροφή μας να είναι αυτή που θα μας δώσει ενέργεια για να συνεχίσουμε αυτά που κάνουμε. Προάγουμε την αθλητική διατροφική παιδεία μέσα από τους Πειρατές.
να πούμε πώς μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει, να έρθει να γραφτεί μαζί σας. Βλέπω εδώ έχει κάποια τηλέφωνα να τα δώσω. Έχει κάποια τηλέφωνα, μπορείτε να τα δώσετε στον αέρα και μπορείτε επίσης και στο κολυμβητήριο, στη γραμματεία του συλλόγου, η οποία είναι η κυρία Ειρήνη, να σας ενημερώσει για τα λοιπόν, καθέναστα. Λοιπόν, το τηλέφωνο που μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους του 5ου Summer Fan Club είναι το 6974-73-1120. Το επαναλαμβάνω, 6974-73-1120. Τηλεφωνείτε και παίρνετε οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε για να γράψετε τα παιδιά σας στο 5ου Summer Fan Club. Το κάνουν οι πειρατές μαζί με τον Ποσειδόν Κολύβηση. Υπό την αιγίδα, ναι. Λοιπόν, και είπαμε, ξεκινάτε την Τρίτη που μας έρχεται, 18 Ιουνίου, και πάτε μέχρι 2 Αυγούστου. Και έχω δει στο πρόγραμμα, έχετε και μια μεγάλη εκδρομή. Εκδρομή στη Waterland, είναι καθιερωμένο πλέον. Κάνουμε τη μεγάλη εκδρομή στη Waterland, όλα τα παιδιά, μαζί με τους προπονητές. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε πει τα βασικά για το. Τα βασικά τα είπαμε. Τώρα, οτιδήποτε πληροφορίες θελήσει ο κόσμος. Μπορεί να επικοινωνήσει με εσάς, μπορεί να έρθει και στο κολυμβητήριο του συλλόγου. Λοιπόν, αυτά για το 5ο Summer Fan Cup. Πριν πάμε να μιλήσουμε για Ποσειδόν, γιατί θα μιλήσουμε και για Ποσειδόν Κολύβηση. Έχουμε εδώ πέρα τον Γιώργο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι γυμναστής προπονητής κολύμβησης στο Ποσειδόν. Μιλήσαμε για το 5ο Summer Fan Cup των πειρατών που ξεκινάει την Τρίτη 18 Ιουνίου. Είπαμε για πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε και στη γραμματεία του κολυμβητηρίου. Θα μιλήσουμε όμως τώρα και για το σύλλογο, το Ποσειδόν Κολύβηση, που από ό,τι μαθαίνω τα πάει εξαίρετα, έτσι. Ναι, ο Ποσειδόν Κολύμβησης φέτος είχα μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Πιάσαμε όρια για πανελλήνιο πρωτάθλημα, είχαμε πρωτιές σε ημερίδες Βορείου Ελλάδος. Και συνεχίζει η χρονιά γιατί έχουμε και άλλους αγώνες μπροστά μας και ευελπιστούμε σε παρόμοιες επιτυχίες. Δρεύουμε και εμείς στο ΒΔΑΚ Κατερίνης, το δεύτερο δημοτικό αθλητικό κέντρο. Οι ώρες που γίνονται οι προπονήσεις είναι από τις 4 το μεσημέρι έως τις 9 το αργά το απόγευμα. Τμήματα όλων των ηλικιών. Ξεκινάμε από 3-4 ετών σε προσχολική ηλικία και μέχρι αγωνιστική κατηγορία. Αυτό το είχατε και παλιά, το 3-4 ετών. 3-4 έχουμε ένα χρόνο που το ξεκινήσαμε. Ένα χρόνο, έτσι. Και γίνεται κάθε Σάββατο στις 12. Μία φορά τη βδομάδα. Μία φορά τη βδομάδα στα παιδάκια που είναι προσχολικής ηλικίας. Και μέχρι τι ηλικία παίρνετε, παιδιά? Μέχρι 18 ετών. Μέχρι 18 ετών, είναι έτσι. Αγωνιστική και κατηγορία. Λοιπόν, το βασικό είναι ότι τα μαθαίνετε. Τα βασικά τη κολύμβηση. Κολύμβηση, μαθαίνουν τη τεχνική τη κολύμβηση. Δεν θέλω να επεκταθώ όσον αφορά την επιχειρητικότητα που έχει το άθλημα της κολύμβησης, το γνωρίζουμε όλοι. Θέλω να σταθώ ξανά στην εμπιστοσύνη των γονιών, οι οποίοι μας τη δείχνουν αμέριστη. Λόγω ασφάλειας, εννοείται ότι είμαστε 6 προπονητές, 4 προπονητές και 3 άτομα μέσα στην πισίνα την ώρα που γίνεται το μάθημα. Αυτό να πισίνα, το πούμε λίγο, να το ακούσουν οι γονείς. Ότι υπάρχουν 3 προπονητές την ώρα της μικρής πισίνας, την ώρα εκμάθησης, μέσα στο νερό στην πισίνα. Πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των παιδιών. Έτσι, το ναι, σου λύνει τα χέρια. Έτσι, ο γονιός να βλέπει 3 γυμναστές μέσα στο νερό. Ναι. Πρέπει να αισθάνεται σίγουρος. Σωστά. Να πούμε ότι εκτός από τα βασικά που μαθαίνουν τα παιδιά και το κυρίως το θέμα της ασφάλειας, είπατε για το αγωνιστικό, δηλαδή τα παιδιά μπορούν να, εφόσον έχουν τις ικανότητες και αυτά, να εξελιχθούν κιόλας μέσα από την κολύμβηση. Ναι, να πάρουν μέρος σε αγώνες και γιατί όχι να πάρουν και πρωτιές. Φέτος είχαμε σε μια ημερίδα Βορείου Ελλάδος στη Λάρισα ένα χρυσό μετάλλιο και μια τέταρτη θέση. Αθλητές μας. Πολύ ωραία. Πιάσαμε όρια για πανελλήνιο πρωτάθλημα που θα γίνουν τέλος Ιουλίου και έχουμε πάλι μια ημερίδα τώρα σε μια εβδομάδα, αγωνιστική κατηγορία, συγγνώμη, που ευελπιστούμε να πιάσουμε και κάποια όρια και να συνεχίσουμε. Πείτε μας κάτι το οποίο πρέπει να το ακούσουν και οι γονείς. Τα ωφέλη της κολύμβησης στον οργανισμό μας, στο σώμα του παιδιού. Πέρα από το σώμα που γυμνάζει από την κοφή μέχρι τα νύχια το ανθρώπινο σώμα, βοηθάει πάρα πολύ στην ισορροπία και στην διδεικτικότητα. Ένας αθλητής κολύμβησης, πέρα από την σωματική ικανότητα που αποκτά, αποκτά και μια ψυχική ικανότητα. Γιατί το IQ, όπως γνωρίζουμε, είναι κοινό. Είτε είναι αθλητικό. Ψυχική ευεξία. Θα το λέγαμε. Ευεξία και ζωντάνια, βέβαια. Το νερό είναι ευεγερτικό. Από αρχαιότητα του χρόνου γνωρίζαμε ότι το νερό είναι ευεγερτικό. Η επαφή με το υγρό στοιχείο αλλάζει όλη την κοσμοθεωρία. Αλλάζει όλη τη ιδιοσυγκρασία του αθλητή. Όσο πιο νωρίς ξεκινάει ένας αθλητής, τόσο πιο περισσότερες πιθανότητες έχει να εξελιχθεί και σε καλύτερο αθλητή.
Επί το κομμάτι μας όμως, όντας και πολιτιστικός ο σύλλογος, δεν σταματάει εκεί. Επειδή το κομμάτι της ηθικής στον χώρο του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικός, προσπαθούμε και εμείς έμπρακτα να το κάνουμε αυτό, καλλιεργούμε αυτόν τον τομέα στα παιδιά, με διάφορες επισκέψεις που κάνουμε σε κοινωνικές δομές του τόπου μας, ορφαντροφία, γυροκομεία. Να μην επεκταθώ συγκεκριμένα, δεν χρειάζεται. Και έτσι ευαισθητοποιούμε και ενισχύουμε ήδη από την νεαρή ηλικία αυτά τα πολύ ψηλά ιδανικά αυτά. Και να πω ότι έχω παρακολουθήσει και τις εντυπωσιακές γιορτές που κάνετε στις λήξεις περίοδου. Μέσα της χρονιάς κάναμε. Στα Χριστούγεννα. Μπράβο. Μέσα της χρονιάς κάναμε με συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό ναυαγωγιστική σεμινάρια, καθώς και πρώτων βοηθειών, δωρεάν για τον κόσμο να μάθει πράγματα. Και όσο μπορούμε από την περιά μας κι εμείς. Βάζουμε ένα λιθαράκι στην παιδεία. Τουλάχιστον εγώ από όσο γνωρίζω τόσα χρόνια δεν έχει γίνει το παραμικρό ατύχημα ή γεγονός στο κολυμβητήριο. Ναι. Κάτι το οποίο πρέπει να λύνει τα χέρια των γονιών και να είναι σίγουρο για την ασφάλεια των παιδιών. Για το κολυμβητήριο, ναι. Να μην ανοίξουμε το θέμα της θάλασσας. Είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη πληγή. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα γιατί η χώρα μας έχει στα πρώτα ποσοστά πνιγμών. Είναι κρίμα. Καλό είναι οι γονείς με βάση τη γνώση. Να, ακόμα και αν δεν θέλουν το παιδί τους να ασχοληθεί με πρωταθλητισμό. Ναι, δεν είναι απαραίτητο. Τα βασικά δεν είναι απαραίτητο. Τα βασικά πράγματα είναι καλό. Είναι σημαντικό να πας στην παραλία και να έχεις το παιδί σου να παίζει μπροστά στο νερό και να είσαι ήσυχος. Εννοείται με την επίβλησή σου πάντα. Πάντα το συζητάμε. Αλλά ναι, να ξέρει κάποια βασικά πράγματα. Να γνωρίζει αυτά τα 5 δευτερόλεπτα πώς να εκπνεύσει τον αέρα, ούτω ώστε τα 5 δευτερόλεπτα που θα χρειαστεί να το σώσει εσύ, να μπορεί να προλάβει το κακό. Ουμιγέννητο. Λοιπόν, και. Πώς μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με τον Ποσειδώνα, να φέρει το παιδί του? Στα τηλέφωνα. Και κυρίως τι ώρες μπορεί να έρθει εκεί να σας βρει? 4.30 με 8.30 καθημερινά στο κολυμβητήριο στη γραμματεία του συλλόγου. Στην είσοδο μπροστά αριστερά πάλι είναι το γραφείο μας. Τα τηλέφωνα 699-71-52-882. Να πάρει το πρόγραμμα των προπονήσεών μας, να διαλέξει ποιες ώρες το βολεύουν. Κυρίως όμως να κάτσει να δει τη δουλειά που κάνετε. Γιατί αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό πολύ από όλα. Σημαντικό. Κοιτάξτε, κατά τα ψέματα, ο ρόλος μας, όπως άλλωστε και των προπονητών μου, των συναδέρφων μου στο κολυμβητήριο, είναι καθαρά διεκπαιρεωτικός. Και αυτό τους τιμά περισσότερο, έτσι, τους συναδέρφους μου στο κολυμβητήριο. Να πούμε αν λίγο. Θέλαμε να το πούμε λίγο πιο ρεαλιστικά. Τα ονόματά τους είναι. Ναι, ο Κώστας ο Μισαηλίδης. Λοιπόν, ο Κώστας ο Μισαηλίδης. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Και έχουμε και τρία κορίτσια στη μικρή πισίνα που είναι και τα κορίτσια όλα με ειδικότητα κολύμβηση και με αναγνωρισμένο πτυχίο από την Ομοσπονδία. Πολύ σημαντικό. Είναι κάτι άλλο που έχουμε να πούμε? Αυτά. Όχι. Το πάθος μας και η αγάπη μας για τα παιδιά, για τον αθλητισμό είναι αυτό που μας οδηγεί. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και από κοντά, να δούμε τα παιδιά σας και εσάς. Ωραία, και λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχα το βήμα. Εμείς ευχαριστούμε τον Γιώργο Κωνσταντινίδη που ήταν εδώ πέρα μαζί. Κάποια άλλη στιγμή να κανονίσουμε να έρθετε όλοι οι γυμναστές εδώ πέρα. Να κάνουμε μια εκπομπή αφιερωμένη στην κολύμβηση. Βεβαίως. Να πούμε και κάποια πράγματα για την κολύμβηση εξειδικευμένα. Γιατί όχι, βεβαίως. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ.